Η κατάσταση, όπως ξέρετε, στη Δυτική Αττική όλο αυτόν τον καιρό είναι αρκετά επιβαρημένη. Τα εργοστάσια χωρίς όρους ασφάλειας και υγιεινής, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι χώροι δουλειάς, κρούσματα παντού, τα οποία μεταδίδονται στην κοινότητα. Και με αυτές τις συνθήκες ήταν προφανές ότι χωρίς κανένα πρόσθετο μέτρο από αυτά τα οποία το Υπουργείο είχε πάρει το Σεπτέμβρη και τα οποία οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων τον Νοέμβρη, δεν μπορούσαν σήμερα τα σχολεία με αυτά τα μέτρα να ξανανοίξουν. Η εξήγηση της Γενικής Γραμματείας, η εξήγηση του Υπουργείου, της πολιτικής ουσιαστικά ηγεσίας, ήταν η εξής, ότι τα παιδιά μας αρρωσταίνουν επειδή έχουν ευθύνη οι γονείς, ότι ανοίγουμε τα σχολεία σε κόκκινες περιοχές και κόκκινες ζώνες, ουσιαστικά γιατί τα κλείσαμε το Σεπτέμβρη για να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι αυτή είναι η λύση και όχι γιατί ασθενούν τα παιδιά μας στα σχολεία και όχι γιατί υπάρχει συγχρονισμός. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε άμεσα να ανοίξουν όλα τα σχολεία, έτσι ώστε οι μαθητές να γυρίσουν στα θρανία με όρους διαζώσης εκπαίδευσης και μόνο. Εμείς ζητάμε ανοιχτά σχολεία, θέλουμε τα σχολεία να είναι πραγματικά ανοιχτά, αλλά με τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και με τα τόσα αιτήματα που έχουμε εδώ και πάνω από 7 μήνες, 8 μήνες ζητήσεις σαν σύλλογοι να υλοποιηθούν από το Υπουργείο. Κανένα από αυτά τα αιτήματα δεν έχει γίνει πράξη. Πρέπει να δοθούν λύσεις έτσι ώστε τα παιδιά να πάνε 15 σε κάθε τάξη. Υπάρχουν οι χώροι που μπορούν να διατεθούν είτε από το Δήμο είτε από το κράτος και να αξιοποιηθούν. Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις από καθηγητές, από δασκάλους. Θα πρέπει να παρθούν μέτρα στα λεωφορεία, να υπάρχει περισσότερα λεωφορεία έτσι ώστε να μην υπάρχει συγχρονισμός. Δώσαμε δηλαδή όλο το πλαίσιο των αιτημάτων και των προτάσεων έτσι ώστε να ανοίξουν τα σχολεία όπως είναι λαϊκή απέτηση και όπως είναι απέτηση όλων των γονέων. Με έναν παροξισμό που δεν τον έχουμε συναντήσει πάλι, η απάντηση ήταν ότι όλα πηγαίνουν καλά, όλα είναι εντάξει. Και εσείς οι γονείς φταίτε που κάθεστε απ' έξω πριν και μετά το πέρας του χρονικού, του σχολικού προγράμματος και εσείς ουσιαστικά μεταδίδετε τον ιό. Πάλι τον μπαλάκι στην ατομική ευθύνη, πάλι τον μπαλάκι στους γονείς και στους δασκάλους και στα ίδια τα παιδιά, τα οποία πλήρωσαν συναισθηματικά, ψυχολογικά, παιδαγωγικά, μεγάλο βάρος όλη αυτή τη χρονιά και το οποίο προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ξεκάθαρο ότι την ευθύνη προσπαθούν να την στείλουν στον καθένα μας ξεχωριστά. Και μάλιστα σε μια περιοχή που στενάζει, δεν έχει κέντρο υγείας η περιοχή του Ασπρόπυργου και μιλάμε για τον Ασπρόπυργο. Υπάρχει ένα θεράσιο νοσοκομείο το οποίο ουσιαστικά υπολειτουργεί γιατί δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού. Πηγαίνουν τα παιδιά μας σχολείο σε κτίρια τα οποία μέσα σε εισαγωγικά μπορούμε να τα ονομάσουμε σχολικά κτίρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την απομαζικοποίηση των αιθουσών, που να μην ξεχάσουμε ότι λειτουργούν με 25 και 30 μαθητές πολλές φορές στην τάξη, είναι αν μη τι άλλο να υπάρχει το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό που θα στηρίξει αυτά τα μέτρα και δυστυχώς η κυβέρνηση αρνείται και το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να προσλάβει επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό για να στηρίξει τέτοιες λύσεις. Είναι ταξικό το ζήτημα. Δεν επιθυμούν τα παιδιά μας να μορφώνονται, δεν επιθυμούν τα παιδιά μας να έχουν ίσα δικαιώματα με όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου. Και γι' αυτό σε κόκκινες περιοχές στον Ασπρόπυργο στην Ελευσίνα ανοίγουν τα σχολεία μόνο και μόνο ουσιαστικά για να υπάρχει ένα μέσο απάντηση στους υπόλοιπους ότι όλα δουλεύουν και ότι όλα πάνε καλά. Θα είμαστε την Πέμπτη ξανά εδώ στις 2 η ώρα και καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν μαζί με πολλά σωματεία της Αττικής, συλλόγους εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και την Παρασκευή το μεσημέρι πάλι στις 2 η ώρα στο Υπουργείο Παιδείας για τα ίδια ζητήματα, το άνοιγμα των σχολείων με τους όρους που πραγματικά έκλεισαν τα σχολεία πριν 2 μήνες. Η λύση είναι μία. Θα πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι οργανωμένα μαζικά να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη μόρφωση για τα παιδιά τους, να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη ζωή για τα παιδιά τους και για τους ίδιους. Με υγειονομικούς όρους να ανοίξουν τα σχολεία. Και λέμε ναι στα σχολεία, αλλά όχι με τους όρους που ουσιαστικά έκλεισαν. Μας κλείνουν τα σχολεία το Σεπτέμβρη για παραδειγματισμό της υπόλοιπης κοινωνίας, εκδικούνται τα παιδιά μας και ταυτόχρονα τα ανοίγουν τώρα χωρίς να έχουν λάβει ούτε ένα μέτρο. Είναι εγκληματίες και εγκληματούν πολιτικά και συνειδητά απέναντι στη μόρφωση των παιδιών μας. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία. Όπου σταθούμε και όπου βρισκόμαστε, θα φωνάζουμε για το δίκαιο μας. Θέλουμε τα παιδιά μας να μορφώνονται, να αποκτήσουν με αξιοπρέπεια τα δικαιώματα για τη ζωή.